ότι επέβλεψε μη ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούλα να πω του νυν μακαριούσι με πάσε γένε, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ότι επίσε μη μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Επίσε κράτος εμβρακίων αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Είναι δυνάστας από θρόνων και ύψος ετάπινος, την όντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστηλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μη συνελέους καθώς ελάησε προς πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Πατρός Ανάρχου Υιόν, πρωτοτοκούμενον Μητρή, απειράνδρον μεγαλύνομεν. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Σε αυτούς και αλλήλους των ουρανών και εσύ την δόξα να πέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της υπερ Θεού πανσοφή, ανεδειχθείτε μίστε, Τριάδος και υπέρμαχοι, Αθανασίε Μάκαρ και Κύριλλε Θεοφάντο, Άριον καθελώντες και συναυτό Σαβέλιον και Νεστόριον αύτης τον δισεβή, και συν τούτης άπασαν άλλην πλάνην των δισεβών αιρέσεων, Ιεράρχε Κυρίου. Όρος Θεού Πανάγιον και λιχνίαν και στάμνων και κύβων
κήποτον και τράπεζαν, ράβδονται και πυρίων και θείων θρονών και πύλη και ναών και παστάδα, υμνήσομεν Θεόφρονες την Αγνή και Παρθένων, εξής Θεός σαρκωθείς ατρέπτος και υπερθύσιν, εθέωσε το πρόστιμα απορρίτω ενώσει. Hey.
γεννείται αυτόν επί της δυναστείας αυτού, γεννείται αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, δεύτε φίλε ότι πάντες πανηγυρίσομεν τη μνήμη των ενδόξων διδασκάλων τιμώντες εν πνεύματι γαρφείο καθήλων οφρύν αθαρκαθελώντες εκθέτων αιρέσεων και ορθεοθόνης διδάγμαση την Χριστού εκκλησίαν υπεστήριξον. Ενείτε αυτόν εν οικοσάλτικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ορθοδοξία ακτήσει περί λαμπόμενη, οι νοητοί αστέρες υπερί κασαν λόγης, ο μεγαρτήν αρίου Θεός τη γη, γλωσσαλγίαν εφήμωσεν, ο δεν εστόριον άφης και αιμανή, καταβέτηκε σαβέλιο. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν κορδές και οργάνο, την ιεράν ξυνορίδα των διδασκάλων ημών, του ζηλωτάς Κυρίου εφημίσομεν ύμνης, Κύριλλον των Θείων φλόγα πυρός και στερών Αθανάσιων εν ουρανείς γαρσινώντες υπέρ ημών το Θεό αη πρεσβεύουσι. Ενείτε αυτόν εκυβάλλης ευήκης, ενείτε αυτόν εκυβάλλης αλλάλακμου, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, τες οικεσίες των Θείων ιεραρχών σου Χριστέ, επίσκεψε εξύψους εκλογάδα σου πίμνη, εν μέσον αιμωμένη λύκων δεινών, ον τα θνάση κατέβαλε, που γάρε πάσα το έτη και νυνιδού, τον αιρέσεων τα σκάνδαλα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Κακίστησε ρε.
Το θέλημά σου ότι σύγχρονο.
εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της κόμης ταύτης πάσης
κόμις πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρυσθήναι μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, Θεοτόκε και υπαρθέν Μαρίας, μεταπάντων των Αγίων πονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τεντό. Σώσον ημάς. Άγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσας τες ανταποδόσεις αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Κύριος εν τώρα νοητήμασε των φρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έστι κι έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δαηθώμεν. Η ελέησον. Αντιλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου τες πυρής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, μεταπάντων των Αγίων μημωρεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν έσω Κύριων εν τη ζωή μου, ψαλώ τον Θεό μου έως υπάρχω, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίστα μας δώσ' σάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, ο Υφός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, σάλλοντας η Αλληλούια. Γενεάν και γενεάν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, σάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
των αιώνων. Αμήν. Ομονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξαμένος διά την ημετέρα σωτηρία. Σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δαηθώμε. Κύριε ελέησον. Κύριε και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιερήσου Κύριε εν δύσον δε δικαιοσύνη, ιεράτα Αθανάσια, το γαρ Πατρί των Υιών ομοουσίων, ανακηρύξας κατ' εις κοινάς άριον, Πάτερος Υιέ Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεοί μην το Μέγα, πάσαν σβέσαν δες κακοδοξίαν
νικητέ τροπέο πόλη και γονάτε, τη ευσεβία τα πάντα του δείξαντες, την εκκλησία μεγάλος κοσμήσαντες, αξίως έβρατε Χριστόν τον Θεόν ευχέσιμον, δωρούμενον πάση το μεγά νικητέ τροπέο φόρη και γονάτε, τη ευσεβία τα πάντα πλουτίσαντες, την εκκλησία μεγάλος κοσμήσαντες, αξίως έβρατε Χριστόν τον Θεόν ευχέσιμον, δωρούμενον πάση το μεγαέλε. Αναμέλθομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος ο Θεός.
Σκέψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσε η δεξιά
της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, υπερτίμου και εξάρχου πελασγών, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Ομολογούντων το όνομα αυτού.
της δευτείας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε. Τι αυτές καρτησίες ευαρεστείτε ο Θεός. Θεών Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς εστε το φως του κόσμου, που δύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Που το λάμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημί, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ημία κεραία που μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Ως εάνουν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ειρήνη σοι το ευαγγελιζομένο και παντή το λαό. Δόξα εσύ, Κύριε, είσαστε το φως του κόσμου. Με αυτή τη φράση, αγαπητοί μου αδελφοί, στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ο Κύριος ομιλεί προς τους μαθητές του και τους λέγει ότι είναι και καλούνται να είναι το φως του κόσμου. Είναι η Ευαγγελική περικοπή αυτή που έχει επιλέξει η Εκκλησία μας για να αναγνωστεί τούτη την ημέρα που εορτάζουμε την σύναξη των Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Αθανασίου και Κυρίλου. Συνηθίζεται αυτό μέσα στην Εκκλησία και στις εορτές της να συνδυάζεται η μνήμη ιεραρχών κυρίως, όπου μαζί εορτάζονται. Και αυτό για να αναδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο η ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί πολλές φορές συνέβη και στο παρελθόν η αγάπη των ανθρώπων προς τους ιεράρχες τους πολλές φορές κατέληγε στο να δημιουργούνται ομάδες όπου ο καθένας έλεγε σε ποιον ανήκει, ποιον αγαπάει περισσότερο, ποιον πιστεύει περισσότερο. Και η Εκκλησία πολλές φορές ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση θέλησε να συνεορτάζουν οι ιεράρχες, όπως θα συμβεί σε λίγες ημέρες και με την εορτή των τριών μεγάλων ιεραρχών. Έτσι λοιπόν σήμερα εορτάζουμε την σύναξη των Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Αθανασίου και Κυρίλου, παρόλο που έχει καθιερωθεί να θεωρείται κατεξοχήν εορτή του Αγίου Αθανασίου και γι' αυτό και λειτουργούμε εδώ, στα Λεχόνια, σε αυτόν τον ναό που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Αθανάσιο.
αλλά θα επανέλθω σε αυτή την πρώτη φράση του Ευαγγελίου. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Ο Κύριος καλεί τους μαθητές, όπως το έκανε επανειλημμένα, αξιοποιώντας ακριβώς το παράδειγμα του φωτός, για να τους πει ποια είναι η αποστολή τους, ποιο είναι το έργο τους, σε τι τους έχει καλέσει μέσα στην Εκκλησία και στον κόσμο ολόκληρο. Και χρησιμοποιεί το φως ακριβώς γιατί ο ίδιος είπε ότι είναι το φως του κόσμου και είναι το φως αυτό το οποίο ανατέλει σε δικαίους και αδίκους. Ο ήλιος που αποτελεί την πηγή της ζωής, χάρη στον οποίο και εμείς μπορούμε και επιβιώνουμε και όλη η κτήση επάνω στην γη, φωτίζει τους πάντες. Και ο Χριστός ήρθε για να είναι το φως όλων των ανθρώπων. Ποτέ δεν έχει εξαιρέσει κανέναν σε αυτή την αγάπη και σε αυτή την πρόσκληση για να γευθούν τη χαρά και την ευεργεσία του φωτός. Έτσι καλούνται και οι μαθητές του και πρέπει να το έχουμε αυτό ιδιαίτερα συνείδηση και όσοι καλούμεθα να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι ο λόγος μας καλείται να είναι λόγος για όλους τους ανθρώπους, γιατί όλους καλούμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού και πρέπει να είναι λόγος φωτός, που σημαίνει λόγος αληθείας, γιατί όπου υπάρχει φως τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί. Όλα γίνονται φανερά και αληθινά. Αυτό είναι και ο Χριστός. Είναι η αλήθεια της ζωής. Είναι η αλήθεια για τον άνθρωπο. Είναι η αλήθεια στα ερωτήματα από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Και ο λόγος του Χριστού είναι και αυτός η αλήθεια. Σε αυτή την αλήθεια που καλούμε θα να πιστέψουμε και όσοι πιστεύουμε να κηρύξουμε στον κόσμο ολόκληρο. Γιατί αυτή η αλήθεια καθαίρει, αυτή η αλήθεια θεραπεύει και είναι και το φως θεραπευτικό. Ποιος δεν το γνωρίζει αυτό? Ποιος δεν έχει νιώσει την ανάγκη όταν υπάρχει μεγάλη κακοκαιρία και όταν συνεχίζει πολλές φορές να είναι συννεφιασμένος ο ουρανός, να βγει στον ήλιο για να νιώσει ακριβώς τι θαλπορεί που προσφέρει η θερμότητα του ήλιου στον άνθρωπο. Και το βιώνουμε ιδιαίτερα και αυτές τις ημέρες που η μία διαδέχεται την άλλη και νιώθουμε την ανάγκη να δούμε όπως και σήμερα τον ήλιο και χαιρόμαστε, γιατί ακριβώς το φως του κόσμου ο Χριστός με την αλήθεια του λόγου του θεραπεύει τις ψυχές των ανθρώπων και θέλει η ψυχή του ανθρώπου τη θεραπεία, γιατί είναι πλασμένη για να είναι η ψυχή πλημμυρισμένη στην αλήθεια της παρουσίας του Θεού. Και όταν χάνεται ο Θεός, και αυτό συμβαίνει όταν αρρωσταίνει η ψυχή με την αμαρτία και την πτώση, τότε ζητάει και πάλι το φως για να νιώσει υγιής, για να μπορέσει να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, μέσα από το δρόμο της ταπείνωσης και της μετάνοιας. Και είναι ακριβώς το φως που ενώνει τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι νιώθουν αυτή την ενότητα που σκορπίζει το φως όταν έρχεται στη ζωή τους. Έτσι είναι και ο Λόγος του Θεού. Είναι η αλήθεια που ενώνει, που θέλει να φέρει τους ανθρώπους σε μια κοινωνία αληθινής και ουσιαστικής αγάπης. Έτσι λοιπόν σήμερα ο Χριστός μας καλεί και εμάς να συνεχίσουμε όπως και τότε οι μεγάλοι ιεράρχες της Εκκλησίας μας, όπως και οι δύο πατριάρχες, ο Αθανάσιος και ο Κύριλλος, που έγιναν φως. Γιατί? Γιατί υπερασπίστηκαν την αλήθεια της πίστεως. Υπερασπίστηκαν με τις συνόδους την αλήθεια και την ακρίβεια της πίστεως. Υπερασπίστηκαν την Ορθοδοξία. Αντιμετώπισαν τους αιρετικούς, τον Άριο και τους υπολείπους, ακριβώς για να διασώσουν μια αλήθεια, γιατί μόνο αυτή η αλήθεια είναι ικανή να σώσει τους ανθρώπους. Και έτσι καλούμεθα και εμείς σήμερα στα δικά τους χνάρια να προχωρήσουμε. Γιατί η Εκκλησία θέλει ακριβώς να είναι πάντοτε όπως ο Χριστός είπε, μια πόλη φωτεινή, πάνω σε όρος όπου όλοι την βλέπουν. Και είναι και αυτό μια κλίση και πρόκληση να παραμείνουμε μια πόλη φωτός με τη ζωή μας, το παράδειγμά μας, την πορεία μας, τον τρόπο μας. Και τούτο το καιρό ιδιαίτερα, που κάθε φορά προσπαθούμε ακριβώς να δούμε και να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση τόσο αντίξωη, τόσο πρωτόγνωρη, καλούμεθα να παραμείνουμε φως. Καλούμεθα να παραμείνουμε πόλεις επάνω όρους κειμένη.
Καλούμεθα να κρατήσουμε το λίχνο επί τη λιχνία για να φωτίσουμε τις ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, γιατί μια πόλη σε πάνω ορουσκημένη έχει και αυτούς που στέκονται απέναντί της. Γιατί το φως πάντοτε καλύτερα αντιμετωπίσει το σκοτάδι. Γιατί η αλήθεια πολλές φορές πονάει και πρέπει και θέλει πολλές φορές να αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει και αυτό που στέκεται απέναντί της σαν ψέμα και θέλει να γίνει αλήθεια. Πορευόμαστε λοιπόν σε μια εποχή που καλούμεθα κάθε φορά και μέσα στην Εκκλησία και ως πρόσωπα της Εκκλησίας αλλά και ως πιστοί να βαδίσουμε με φως, να γίνουμε παράδειγμα, να σταθούμε ικανοί να αντιμετωπίσουμε και να φέρουμε την αλήθεια στις ψυχές των ανθρώπων. Το κατορθώνουμε πάντοτε ως άνθρωποι. Μπορεί ως άνθρωποι κάποια στιγμή και να σφάλουμε. Μπορεί ως άνθρωποι κάποια στιγμή και λανθασμένα να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Εν τούτης, ως Εκκλησία του Χριστού παραμένουμε και θα είμαστε πάντοτε φως. Γι' αυτό και πολλές φορές θα νιώσουμε και αυτό που λέγεται από πολλούς ότι ταράζει τα νερά, ότι στέκεται εμπόδιο στις επιδιώξεις κάποιων ή θα νιώσουμε και μια μεγάλη πολλές φορές πίεση. Γιατί έτσι γίνεται πάντοτε. Όταν παραμένουμε φως, θα δεχτούμε και αυτούς που στέκονται απέναντι. Όταν θα πούμε την αλήθεια, θα υπάρξουν και αυτοί που θα σταθούν αντίθετοι σε αυτήν. Όταν κηρύξουμε το Λόγο του Θεού, θα υπάρξουν και αυτοί που δεν θέλουν πάντοτε ο Λόγος του Θεού να φτάνει στις ψυχές των ανθρώπων. Μέσα όμως από αυτή την πορεία πορευόμαστε με οδοδείχτες τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αυτούς που καθιέρωσαν το συνοδικό μας σύστημα, αυτούς που μας διέσωσαν την αλήθεια της πίστεως, αυτοί που με το παράδειγμά τους γίνονται και δικό μας παράδειγμα μέσα στην πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας. Εύχεστε και προσεύχεστε να είμαστε πάντοτε αντάξει των περιστάσεων. Είναι οι δύσκολες στιγμές που διερχόμεθα, αλλά θα πορευθούμε. Θα πορευθούμε προσευχόμενοι ο Θεός να μας φωτίζει, να παραμένουμε και να είμαστε όλοι ενωμένοι για να είμαστε το φως που φωτίζει, το φως που διδάσκει και θεραπεύει, το φως και η πόλη πάνω όρους κειμένη που στέκεται πάντοτε οδοδείκτης για τους ανθρώπους. Αμήν. Αντιλαμβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία. Πάλι και πολλάκις, συ προσπίπτουμε και στου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο, όπως επιβλέψει επί την βέση ημών καθαρίσει ημών τα σπιχάς και τα σώματα, από παντός μου την ούσα κόρς και πνεύμος. Και εδώ εις ημίλαν ένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση. Αν ενόχως και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σε μυστηρίων και της ουρανίως βασιλείας εξιωθεί. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάστη. Yeah.
και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου ημών στρατού, πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν το Δήμο και την κόμητά αυτού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου οίκου τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων των αδελφών ημών, των ενασθενείες όντων, των εν θαλάσσι και αέριπρεόντων, των εν φυλακές ευρισκομένων, των ποινών των αστέγων και ανέργων, των εν πολέμω και δινή εχμαλωσία, ομοδόξων αδελφών ημών, του δούλου του Θεού Αθανασίου και της οικογενείας αυτού, πάντων ημών των εν ευλαβία και κατανήξη επιτελούντων, την ανέμακτον σταγωγίαν ταύτη, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου Γερμανού Ιωακήμ Δαμασκηνού και Ηλιού των Αρχιερέων, των αημνίστων κτητόρων, των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, πάλετε και πεσχάτων, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντων τε και κοιμημένων, και ο έγκαστος κατά διάνοιαν έχει, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων, της ιεροσύνης ορδιοχωρίας ημών μνηστής. Oh.
Κυρίου. Κύριε ελέησον. Είπα εκ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δαηθών. Κύριε ελέησον. Είπα εκ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστες ευλαβίας και φόβο Θεού εισιών τον εναυτό του Κυρίου δαηθών. Κύριε εις οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκου Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούτε ηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον Δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Δούμεν καλό ειστομέν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέη.
Χριστός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών και με τα του Πνεύματος σου ακούσκομεν τας καρδίας ειδόμεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κύριο καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς, εις τον ουρανό ανοίγαγες και την βασιλεία σε ευχαριστούν μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούν εσύ και το πονηγήσιο και το πνευματί στο Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αθανών ευεργεσιών των εις μας γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών μόνο δέξης τα κατεξίω σας και της υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιάδες αγγέλων, τα χερουβίου και τη σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση από τερωτά. Των επινίκιων ύμνων άγοντα, βόντα και τραγώτα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος, Σαββαώθ πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσάνα εν της ύψης της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμα τη Κυρίου. Ωσάνα εν της ύψης της. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών, κλώμενον εις άφεση αμαρτιών, ομοίως και αμήν. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενων εις άφεση αμαρτιών. Κατά πάντα και δια πάντα σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε Θεόμεθα Σου ο Θεός. Μεταβαλών το πνεύματί σου του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ως το γενέστε της μεταλαμβάνου στην εισνύψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Έτσι προσφέρομαι στη λογική τάφη λατρείων υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατών, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστε τελειωμένων. Εξαιρέτου, Παναγία σαν πάντη τρελουγημένη, εν τόπου δεν και μητρών και μητρών.
Ορθοτομούσεις των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης πίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε της Αγίας σου εκκλησίες εν ειρήνη, σον έθιμον υγιάμ προημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Και πάντων και πασό. Και δώσει μηδένει στόματι και μια καρδία. Δοξάζει και ανημεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα. Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων των πνευματικής αντικαταπέμψη την Θεία Χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος πάντων εαυτούς και ανήκους και την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των ποιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφηγήματα ημών, ως και εμείς φύγεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαθών εξομάλυση κατά την εκάστο ιδία θρίαμβο, τη πλέωση σύμπλευση, τη οδηπούρου συνόδευση, του νοσού δασία ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Πρόσεις και Ιησού Χριστέ Θεός του Αγίου Κατατρίου και από θρόνο δόξης Βασιλείας και Θεής του Αγιάσι μας. Ο άραχος της εγκατήμενος και όδη επί ναυρά του Συνόδου και καταξύρουν την πνευματιά σου και μεταδούν εμείς του αφράν του σώματος σου και την τιμή μας και την αγαπητότητα. Ο Θεός ηλάστη μου τα μαθήματα σου. Ο Θεός ηλάστη μου τα μαθήματα σου. Jesus.
Ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Η ελέησον. Αντιλάβουσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Η ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και αγιάζουν τους επισηπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνθεν εστί καταβαίνουν, εξού του Πατρός των Φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνα.
γυρίσαμε τούτη τη χρονιά με τις ειδικές συνθήκες που προβλέπονται λόγω της πανδημίας. Βεβαίως, όπως έγινε γνωστό πλέον, θα μπορούμε να τελούμε τις ιερές ακολουθίες με την παρουσία πιστών μέσα στους ναούς κατά τα τετραγωνικά των ιερών ναών, με ανώτατο όριο τους 50 πιστούς, φέροντες όλοι τις μάσκες, και έτσι θα προχωρήσουμε και ας ευχηθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να παρθούν ακόμη πιο αυστηρά και πάλι μέτρα λόγω της πανδημίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Δημήτριο για το έργο που επιτελείται εδώ, σε αυτή την ενορία, σε αυτή την όμορφη τοποθεσία του πηλίου, τους ιεροψάλτες, τους πατέρες και συλλειτουργούς και όλους όσους συνέβαλαν και στη μετάδοση και αυτής της Θείας Λειτουργίας αναγκαστικά, την τηλεοπτική, γιατί πολλοί άνθρωποι, έστω και με αυτόν τον τρόπο που δεν αναπληρώνει την παρουσία στο ναό, εν τούτης αναπαύονται ψυχικά και πνευματικά το τηλεοπτικό σταθμό Άστρα και όσους φρόντισαν και για τις άλλες μεταδόσεις. Εύχομαι στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Θεός να χαρίζει υγεία και δύναμη σε όλους, να φύγει αυτή η βαριά και τόσο επώδυνη εμπειρία της ζωής μας το συντομότερο δυνατό, και ο Θεός να δώσει και πάλι να βρεθούμε όλοι επί το αυτό όπως επιθυμούμε και όπως θέλει η ψυχή μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία Κύριου και έλεος έλθει ευθυμάστη αυτού δια χάρτ και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι. Και η Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επρανίων και αδυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες των Τιμιαδόπων, Προφήτων Προδρόμων και Παντζητού Ιωάννου, Ρέγασου και Πατήρων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Αλληλούν Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίης Πατέρων Ιμών, των Θαλασσίων και Κύριων, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, όν και την σύναξη εορτάζουμε, και πάντων των Αγίων, ελέης και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδια φυλά της πάντας ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Η Άγια βοήθειά μας.